Ποιος θα είναι στην Ποινική Επιτροπή τώρα, στο GNTM? Ο ΑΕΟ. Τώρα που έφυγε η μία και μοναδική Ηλιάνα, ναι. Κοίτα να σου πω, εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Συζητούσα τις προηγούμενες μέρες κάποια site ότι θα είναι ο Ταρταράκης, το μοντέλο το οποίο έχει κάνει διεθνείς πασαρέλες, ήταν και στο πλευρό της Ρίτα Ώρα. Όχι, δεν τον ήξερα. Είχε κάνει και κάποιες αναρτήσεις με τη Ρίτα Ώρα. Τον θυμάμαι παλιότερα αυτό, το ότι ήταν ένα μοντέλο, Έλληνας μοντέλο, που ήταν σε ένα πάρτι μας με τη Ρίτα Ώρα. Είχε βγάλει φωτογραφίες μαζί της. Πάντως είχε ακουστεί παγκοσμίως το όνομά του, γιατί όπως κάθεται δίπλα στη Ρίτα Ώρα, και είναι και ένα ωραίο παιδί, αν μη τι άλλο, συζητιέται. Ξαφνικά έχουμε τη συνέντευξη του Ταρταράκη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι, παιδιά, εμένα δεν μου έγινε καμία πρόταση. Απλά για πλάκα θα μου έκανε ένας φίλος μου, θα με έβαζε να συμμετέχω στο GNTM, αλλά δεν υπάρχει λόγος βέβαια και να με καλέσουν να πάω έως παίκτης. Διότι είναι ένα φτασμένο μοντέλο και σου λέει, πέστε μου έναν που χρειάζεται να μπει μέσα στο GNTM για να γίνει μοντέλο και να μην, ας πούμε, κάνει ό,τι έκανα εγώ. Το σημαντικότερο είπε, ότι θα κάθομαι να τους βλέπω να γελάω. Ναι. Αυτό είναι η ειρωνία η μεγάλη. Πάντως, εάν λέει του πούνε τώρα, γιατί δεν του έχει γίνει πρόταση, να πάει σαν κριτής, βεβαίως και θα πάει. Και το παιδί αυτό, όπως είδες και εσύ, το έχει. Άκουσε με, Ελένα, δεν ξεκινάει σωστά. Και έκλεισε την πόρτα μόνος του. Εφόσον λέει ότι θα κάθεται, θα του βλέπει και θα γελάει, τελείωσε η ιστορία εκεί. Αυτό, με το Σταφ δεν πέσει. Αυτό έχει δίκιο. Και εγώ να ήμουν μέσα στο Σταφ, θα έλεγα, παιδιά, αυτόν ξυλώστε τον. Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, έκανε δεν λάθος. Είναι δυνατόν να υποτιμά το προϊόν και μετά να θέλει να πάει να γίνει κριτή ή να πει στην κριτική επιτροπή. Ναι, είπε ότι και θα πάω μάλιστα και θα έχω χιούμορ. Άκουσε, οπότε θα γελάει πάλι. Εγώ αυτόν τον ακούω τώρα πρώτη φορά. Το μόνο που ήξερα κάποια στιγμή ήταν ότι είχε μια σχέση με την Ελευθερία Ελευθερίου, η οποία σχέση ευτελείωσε. Χωρίσανε. Πριν μερικές εβδομάδες. Τώρα λοιπόν από το πουθενά, πατώντας επάνω σε GNTM, μάθαμε δύο. Μάθαμε αυτόν και τον φίλο του, που ήταν και αυτός μοντέλο. Που ήταν στη Χαβάη. Ναι, στη Χαβάη και τα λοιπά. Και βγάλανε οι εκπομπές μοντέλο. Κοίτα! Οι εκπομπές βγάλανε βίντεο με το φίλο του, αυτό είναι ο φίλο του, αυτό είναι εκείνο, αυτό είναι το άλλο. Ξέρεις τι υποψιάζομαι? Τι? Ότι εδώ είναι ένα στημένο παιχνίδι. Ότι κάποιοι θέλουν να σπρώξουν αυτούς τους δύο και βρήκανε αυτόν τον τρόπο. Πατήσανε πάνω κάποιος έξυπνος δημοσιοσχετίστας, κάποιος έξυπνος PR δηλαδή. Έπιασε όμως. Ναι, βέβαια έπιασε. Χτύπησε λοιπόν εκεί που πονάει η showbiz και άρχισε να λέει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει κανένας μας. Και φυσικά τα κανάλια πώς λειτουργούν, ότι όταν ένα πρόσωπο πολυπαίζει στα site θα το τσιμπήσουν. Και ποιος περίμενε πριν από 10 χρόνια ότι πηγαίνοντας στα Τύρανα θα ακούσουν παγκοσμίως? Γιατί ρίτε ώρα, σαν τι να την άντρισε. Ναι. Δεν μπορεί. Λοιπόν, ναι, λέω, ποιος θα περίμενε αυτό, ας πούμε. Άμα σου έλεγα πριν 10 χρόνια ότι εάν πας στα Τύρανα, ας πούμε, θα μπορούσες να κάνεις και διεθνή καριέρα, θα λέγεις εντάξει, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Πάντως είναι ένα σχετικά ωραίο παιδί, αλλά κάνει τέλειες φωτογραφίσεις. Ωραίο παιδί είναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο παιδί δεν είναι. Πρόσεξε, δεν είναι top. Εγώ σαν γυναίκα τώρα. Ναι. Δεν είναι top, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο τύπο και είναι πολύ, έχει πολύ φωτογένεια. Από εκεί και πέρα όμως είναι αυτό που είπες, ότι εάν μία της χιλής θέλανε να τον πάρουν σαν κριτή, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Δύσκολο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι κάποιος τόσισε πολύ ωραία το παιχνίδι και τους βγήκε. Μπράβο ρε μάγκες, σας γουστάρω, είστε πάρα πολύ δυνατοί και πάρα πολύ καλοί. Μπράβο, έβγε και σε ανώτερα. Και να πούμε και κάτι, η ατυχία της Ελευθερίας Ελευθερίου τόσο καιρό προσπαθεί να ανακάμψει. Και τώρα τη έκατσε να χωρίσει, ρε παιδί μου. Είναι καιρό μαζί με το συγκεκριμένο παιδί. Δεν μπορούσε να κρατήσει λίγο ακόμα, γιατί τώρα πολύ συζητείται το Ταρταράκης.